Ο ληστής και ο ασκητής. Άγνωστες ιστορίες της ερήμου. Ήταν ένας γέροντας ασκητής και αναχωρητής, ώστις ασκήτευσεν εις τόπον έρημον, χρόνους εβδομήκοντα, με νηστείαν και παρθενίαν και αγρυπνίαν. Εις τόσους δε χρόνους, όπου εδούλευε τον Θεόν, δεν αξιώθη να ειδεί καμίαν οπτασίαν και αποκάλυψην εκ Θεού. Και ελογίασε και έβαλε τούτο εις το νου του λέγον. Μήπως δια καμίαν αφορμή, όπου δεν ξεύρω εγώ, δεν αρέσει του Θεού η ασκησής μου και η εργασία μου θέλει είναι απαράδεκτος. Δια τούτο δεν δύναμαι να αποκαλυφθώ και να ειδώ κανένα μυστήριον. Ταύτα διαλογιζόμενος ο γέρον άρχισε να δέεται και να παρακαλεί τον Θεόν περισσότερον, προσευχόμενος και λέγον. «Κύριε, εάν άρα σε αρέσει η ασκησής μου και δέχεσαι τα έργα μου, δέω μέσου αμαρτωλός και ανάξιος, ή να χαρίσεις και είσαι με ένα σταλαγμόν από τα χαρίσματά σου, να πληροφορηθώ με μία εμφανέρωση ενός μυστηρίου, ότι ήκουσα στην δέησή μου, για να περνώ θαρετά και πληροφορημένα την ασκητική μου ζωή». Ταύτα του Αγίου Γέροντος δεωμένου και παρακαλούντος, ήλθε προς αυτόν φωνή εκ Θεού λέγουσα. Αν είναι και αγαπάς να ειδείς την δόξα μου, πήγαινε μέσα εις την βαθυτά την έρημον και θέλεις αποκαλυφθεί μυστήρια. Ως ήκουσεν τάχτην τη φωνήν ο γέρον, εξέβη από το κελίον του και ως αν εμάκρυνεν εκείθεν, τον απάντησε ένας ληστής, ο οποίος καθώς είδε τον αβάν, όρμησε με βίαν προς αυτόν θέλοντας να τον φωνέψει. Και ως αν τον επίεθεν, είπε προς αυτόν. «Εις καλήν ώρα σε απάντησα, γέροντα, να τελειώσω την εργασία μου να σωθώ. Διότι εμείς οι ληστές έχουμε τη αυτήν συνήθειαν και τη ούτων νόμων και πίστην, ότι όποιος συμπορέσει να κάνει 100 φόνους, κατά πάσαν ανάγκη υπάγει στον παράδεισο. Λοιπόν, εγώ, πολλά κοπιά σας έως τώρα, έκαμα φόνους 99 και λείποντάς με ένας, είχα πολλή φροντίδα και μέριμναν να τελειώσω την εκατοντάδα μου να σωθώ. Λοιπόν, έχω σε μεγάλη χάρη και σε ευχαριστώ ότι σήμερον δια εσένα απολαμβάνω τον παράδεισο». Ταύτα λέγοντος του ληστού, ως τα ήκουσεν ο γέρον, εξεπλάγει και ετρόμαξεν εις των εξαφνικών και ανέλπιστων πειρασμών. Και ατενίσας τα όματα του νοός του προς τον Θεόν, τι αυτά διαλογιζόμενος έλεγε. «Αυτή είναι η δόξα σου, δέσποτα Κύρια, όπου έταξες να δείξεις είσαι με τον δούλο σου. Τι αυτήν βουλή με έδωκε στον αμαρτωλόν, να εξεύω από το κελίον μου να με πληροφορήσεις τι ούτων φοβερών μυστήριων. Δια τι αυτάς δωρεάς κάμνεις την αμοιβή δια τους κόπους της ασκήσεως, όπου έσυρα διαλόγου σου. Τώρα εγνώρισα αληθώς, Κύριε, ότι όλος μου ο κόπος της ασκήσεως ήταν μάταιος, και πάσα προσευχή μου ελογίστη έμπροσθεν σου ως σύγχαμα και βδέλημα. Όμως ευχαριστώ τη φιλανθρωπία σου, Κύριε, ότι καθώς γνωρίζεις, παιδεύεις την αναξιότητά μου, καθώς με πρέπει, δια τας αμέτρους αμαρτίας μου και με παρέδοκες ισχύρας ληστού και φωνέως. Ταύτα λέγον ο γέρον και λυπούμενος, εδίψησε πολλά και είπε προς τον ληστή. Επειδή ο τέκνον με το να είμαι αμαρτωλός με επαρέδωκεν ο Θεόν εις τα σχήρα σου να με θανατώσεις και γίνεται και η επιθυμία σου καθώς η γάπη σας και στερεύομεν τη ζωήν ως αν κακός άνθρωπος όπου είμαι, δια τούτο παρακαλώσε κάμε μου την μίαν χάριν και ένα θέλημα παραμικρόν και δώσμη ο λίγο νερό να πείω, ήτα αποκεφάλισόν με. Και ως ήκουσεν ο ληστής των λόγων του γέροντος, θέλοντας με τα προθυμίας να πληρώσει το ζήτημά του, έβαλεν εις τη θήκη τη σπάθη, όπου εκράτη ξεγυμνωμένη, και έβγαλεν από τον κόλπο του ένα αγγείον, και πήγαινε στο ποτάμι, όπου ήταν εκεί σημά, και έσκυψε να το γεμώσει, δια να φέρει του γέροντος να πει. Και εκεί όπου ήθελε να γεμίσει το αγγείον, εξεψύχησε και απέθανε. Λοιπόν, όσα πέρασεν ολίγη ώρα και δεν ήλθεν ο ληστής, διαλογίζεται ο γέρον και έλεγε «Μήπως και ήταν νησταγμένος και έπεσε και απεκοιμήθη και δια τούτο αργεί και έχω άδεια να φύγω και να υπάγω εις το κελίον μου. Αμή επειδή και είμαι γέρον, φοβούμαι διότι δεν έχω δύναμη να δράμω και ως αδύναμος θέλω κουραστεί, να με φτάσει. Και αφού τον θυμώσω με τούτο τον τρόπο, θέλει με τυραννήσει, χωρίς λύπησιν κόπτοντάς με ζωντανόν εις πολλά κομμάτια. Λοιπόν, ας μη φύγω, αμή ας υπάγω εις τον ποταμόν, να ειδώ τι κάμνη». Υπήγε λοιπόν ο γέρον μέσα εις τιού τους διαλογισμούς και βρήκε αυτόν απεθαμένον. Και ως τον είδεν,
θαύμασε και εξεπλάγη. Και σηκώνοντας τα χέρια του εις τον ουρανό έλεγε: «Κύριε φιλάνθρωπε, εάν μου αποκαλύψεις μη το μυστήριον τούτο, δεν βάλω τα χέρια μου κάτω. Λυπήσου λοιπόν τον κόπο μου και φανέρωσόν μου το πράγμα τούτο». Ταύτα προσευχομένου του γέροντος ήλθεν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν: «Βλέπεις, Αβά, τούτον κοίταται έμπροσθεν σου αποθαμένος. Διαλόγου σου αναρπάστηκε ευνηδί ο θανάτο, δια να γλιτώσεις εσύ και να μη σε θανατώσει. Λοιπόν, θάψε τον ως ένα σε σωσμένον, διότι η υπακοή όπου έκαμε προς εσένα και έκρυψε την φωνεύτριαν σπάθινη στην θήκη της, δια να υπάγει να σε φέρει νερόν, να καταπαύσει την φλόγα της δίψης σου, με αυτό το έργο εκαταπράινε την οργή του Θεού και τον εκδέχθη ως εργάτην της υπακοής. Και η ομολογία των 99 φόνων εις εξομολόγησιν ελογίστη. Λοιπόν, θάψε τον και έχε τον με τους εσωσμένους. Και γνώρισε δια τούτο το πέλαγος της φιλανθρωπίας και ευπλαχνίας του Θεού. Και πήγαινε χαίροντας εις το κελίον σου και ας είσαι πρόθυμος εις τας προσευχάς σου και μη λυπήσαι και να λέγεις ότι πως είσαι αμαρτωλός και άμυρος από αποκάλυψη. Ιδού γαρ απεκάλυψε σε ο Θεός ένα μυστήριον. Ήξευρε δε και τούτο, ότι όλη η κόπη της ασκήσεώς σου είναι δεκτή ενώπιον του Θεού, διότι δεν είναι κανένας κόπος όπου γίνεται δια των Θεών και να μην έλθει έμπροσθεν αυτού. Ταύτα ακούσας ο γέρον έθαψε τον νεκρόν. Από χειρόγραφον γεροντικό της Ιεράς Μονής Φιλοθέου.